Μόνο αυτό θα σας πω και μετά θα ζητήσω το σχόλιο του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί πήρα και email, αλλά είδα και ένα δημοσίευμα χθες στην Καθημερινή. Προσέξτε, μέσα στο νομοσχέδιο τι έχουν κάνει τώρα οι τύποι. Φέρανε αυτό το παράλληλο νομοσχέδιο, αυτό το παράλληλο, δεν πω τι είναι, πρωινιάτικα, της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί τι πέρασαν. Μείωσαν το ωράριο εργασίας των παιδαγωγών. Ακούστε να δείτε τι έκαναν αυτοί οι τύποι που μας κυβερνούν. Σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των δημοτικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών θα έχει η μείωση του ωραρίου των παιδαγωγών που απασχολούνται σε αυτούς, καθώς δεν έχει προβλεφθεί τρόπος για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Είχε ψηφιστεί εν ολίγης ένας νόμος το 2011 που προέβλεπε 40 ώρες εργασίας. Αυτή τώρα το μείωσα στις 30 ώρες με το παράλληλο πρόγραμμα που υποτίθεται ότι βοηθάει την κοινωνία. Για να καταλάβεις με τι ιδεολειπτικούς λεχρίτες έχουμε να κάνουμε, διοικούντες κυβερνήτες, πρόσεξε, υποτίθεται ότι το παράλληλο πρόγραμμα λέει βοηθάει την κοινωνία. Όχι, βοηθάει την πελατεία τους. Διότι οι άνθρωποι θέλουν με έναν τρόπο να φύγουν κάνοντας εκλογές, γιατί όλα εκεί συντείνουν. Επειδή τα έχει κάνει, μην πω πώς τα έκανε μαντάρα, και επειδή πλέον κινδυνεύει η πατρίδα μας, προσπαθεί τώρα σε όλα τα επίπεδα. Σηκώθηκε δε εν είδη λαγού να μείνει σε το λιοντάρι ότι μην το συναντήσει στο δρόμο διότι μπορεί να το φιστικώσει κιόλας με τα βέτο και τα λοιπά. Είναι το γνωστό ανέκδοτο. Πήγε ο λαγός μια μέρα και είπε του λιονταριού ένα πρωί «Παιδιά, πού είναι το λιοντάρι να το... θα κάνουμε εμείς, θα βάλουμε βέτο στην Ευρώπη». Ωραία, θα μας βάλουν και εκείνοι ένα βέτο και θα μας πούν «Τραβάτε και μείνετε με όλους αυτούς ή μείνετε με τον ανθρωπισμό αλλά καρτ». Εγώ ανθρωπισμό αλλά κάρτε να σας πω δεν έχω ξαναδεί. Προσέξτε τώρα. Αγαπάμε Ευρώπη όταν φεύγουν τρανζιτ. Μισούμε Ευρώπη και εγκαλούμε για αποθήκη ψυχών όταν κλείνει το τρανζιτ. Τι είναι ανθρωπισμός αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Τι ανθρωπισμός είναι αυτός. Αυτός είναι ανθρωπισμός αλλά κάρτ ή ανθρωπισμός αλλά ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Παρακαλώ. Τι συνέβη χθες, κύριε Γεωργιάδη? Λοιπόν, ναι. Ξέρετε, καταρχάς, γιατί δεν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης, θα ξεκινήσουμε από το να εγκαλέσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί κάποιοι τον εγκαλούν για αφελή, ας πούμε. Παρακαλώ. Είναι γνωστό, ναι, ότι χθες είχε επίσημο δείπνο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ακριβώς εκείνη την ώρα. Αυτό ήταν γνωστό και από το επίσημο πρόγραμμα του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν γνωστό και στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως έχετε δει μέχρι τώρα, πάντα είναι στη Βουλή και απαντάει στον κύριο Τσίπρα. Χθες όμως, για να πάμε τα πράγματα από την αρχή, έγινε κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι σχεδόν σοκαριστικό για τον κοινοβουλευτικό μας βίο, για το ήθος που διέπει και την πολιτική διαμάχη. Γιατί πολιτικοί αντίπαλοι είμαστε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε μεταξύ μας τις σχέσεις ευγένειας και ήθους που πρέπει να έχουν πάντα μεταξύ τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είχε επικοινωνία με τον κύριο Μητσοτάκη. Και μάλιστα η επικοινωνία ήταν στο κλίμα του να βρεθεί ένας κοινός τόπος και μια εθνική γραμμή πάνω στο μεταναστευτικό. Αυτή ήταν η επικοινωνία. Και η ομιλία του κυρίου Τσίπρα υποτίθεται ότι θα ήταν πάνω σε αυτά. Και ο κύριος Τσίπρας, εκμεταλλευόμενος την απουσία του κυρίου Μητσοτάκη, γνωρίζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν σε ανηλυμένη υποχρέωση, τι έκανε? Αντί να προχωρήσει στην συζήτηση για την επίτευξη αυτής της εθνικής γραμμής, γιατί κύριε Πρωτοσάλτε, θα σας το πω και θα σας το πω ευθέως, γιατί και χθες είχα να ταξίσει στις Βρυξέλλες και είχα και μια έτσι κοντινή ενημέρωση των πραγμάτων. Η Ελλάδα κινδυνεύει. Η Ελλάδα κινδυνεύει σοβαρά. Δεν χρειάζεται να μας το πει οι Βρυξέλλες, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας. Δεν θέλω να πω πόσο μάλλον όταν στο λέει. Ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πλήρη συνείδηση του σε ποια περιπέτεια μας έχει βάλει η κυρία Τασία και ο κύριος Τσίπρας, το μέγεθος και της ιστορικής διαστάσεως του μεγέθους της περιπέτειας που ξεκίνησε με το άνοιγμα των συνόρων στις αρχές του 2015. Μα μας έχει προειδεάσει ο κύριος Μουζάλας μαζί με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Δραγασάκη, θα κλείσουν τα σύνορα για να δικαιολογήσουν τον ΝΑΤΟ. Θέλω να υπενθυμίσω... Και τον κύριο Καμένο Ομού. Οπότε... Θέλω να υπενθυμίσω... Ναι, το περιμένουμε αυτό. Τηλεοπτικές συζητήσεις έχουν δει οι Έλληνες πολίτες πριν των πρώτων εκλογών του 2015 στην επίμονη ερώτηση και δική μου και δημοσιογράφων
προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγαν ότι θα ανοίξουμε τα σύνορα και θα δίνουμε σε όλους χαρτιά να πηγαίνουν στην Ευρώπη, όταν τους λέγαμε ότι μα τότε θα μας κλείσουν τα σύνορα, απαντούσαν ότι αυτά δεν γίνονται στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, κύριε Πρωθυπουργέ. Προφανώς δεν. Μα έχω κάνει προεκλογικό το 25 Ιανουαρίου πέρσι. Είχα κάνει θεματική βραδιά για τους μετανάστες. Πολύ ωραία. Και τα ίδια μου έλεγε, ήταν ο κ. Κικίλιας, η κυρία Τασία Κωνσταντοπούλου, 21 Ιανουαρίου. Και μου έλεγε αυτό το πράγμα. Κύριε μου έλεγε η κυρία Τασία, εγώ το ονομάζω σχέδιο Σουλαμπούλα αυτό βέβαια. Αλλά μου λέει, κύριε μου, είναι όλοι πρόσφυγες. Κατάλαβε το. Μου λέγε, δεν αναγνωρίζουν οικονομικούς μετανάστες. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό δηλαδή τώρα που θέτει θέμα η Ευρώπη, τον οικονομικό μετανάστη δεν τον παίρνω μέσα. Και επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο και αυτή την ιστορία με το Αφγανιστάν. Δεν φεύγουν από όλο το Αφγανιστάν οι άνθρωποι. Φεύγουν από κάποιες επαρχίες του Αφγανιστάν. Έτσι, αν θέλουμε, αλλά ας μην χαθούμε τώρα εκεί. Θα να μείνω λίγο στο θεσμό. Η ουσία, ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει χίλια επιχειρήματα για να αναδείξει στον ελληνικό λαό ότι για το δράμα, για την τραγωδία που ζει η Ελλάδα, στην πραγματικότητα την κύρια ευθύνη την έχει προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας με την πολιτική που ίσχυσε αρχές του 2015, έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό είναι προς τιμήν του, να προσπαθήσει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και συνενετική γραμμή. Για ποιο λόγο, κύριε Πρωτοσάλτε? Όχι για να βοηθήσει τον Τσίπρα, αλλά για να βοηθήσει την Ελλάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα κινδυνεύει με διεθνή απομόνωση, δεν μπορούμε μεταξύ μας να βγάζουμε όλα στο μάτι. Συμφωνούν λοιπόν ότι και η κυρία Φόφη Γεννήματα συμφωνεί και να κάνουν όλοι μαζί τη σύσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό τον κύριο Παυλόπουλο. Σιγά. Προσέξτε, με συγχωρείτε, αυτή η σύσκεψη δεν πρέπει να βγάλει τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα αντί να την κάνουμε κι αυτή. Για να έχει να το λέει ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Ναι. Η σύσκεψη μπορεί να μην βγάλει, μπορεί και να βγάλει. Καλά. Η εικόνα όμως των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων, όπου μπροστά σε αυτό το μέγιστο κίνδυνο μπορούν να βρουν το μήνυμα τη μεταξύ του συνεργασία, είναι καλό πράγμα, κύριε. Καλό. Δεν το συζητούμε, καλό. Βεβαίως, καλό. Λοιπόν, το βράδυ όμως, γιατί του κάνει την επίθεση, θέλει να προκηρύξει εκλογές, τι θέλει να κάνει? Έρχεται στη Βουλή λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και αντί να πει αυτά που λέμε τώρα για την κρίση, για το προσφυγικό, για το πώς θα βρεθεί μια εθνική γραμμή, εκμεταλλεύεται την απουσία του κυρίου Μητσοτάκη που ήταν σε ανηλυμένη υποχρέωση. Ήδη είχε αποδείξει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν φοβάται να την παρατεθεί με τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή. Τι κάνει? Κάνει αυτή την χυδαία και προσωπική επίθεση αντίον του κυρίου Μητσοτάκη και γενικά της Νέας Δημοκρατίας. Και κάνει και το ακόμα πιο απίστευτο, κύριε Πρωτοσάλτε. Βγάζει το χαρτί αυτό με τον Μπόργιανς, λες και είναι καμιά φοβερή ανακάλυψη, όπου ο Μπόργιανς λέει και σε αυτό το χαρτί αυτό που έχει πει σε όλες τις συνεντεύξεις, ότι δεν υπήρχε λίχα το 2012. Ναι, αλλά εκείνοι το μεταφράζουν με έναν τρόπο ότι λέει είχα τα ονόματα, κύριε Γεωργιάδη. Όχι, δεν λέει μέχρι τα ονόματα. Λέει θα έδινα τεχνογνωσία. Βρε, ξέρω τι λέει. Προχθές τον είχαμε. Του πήρε συνέντευξη η Ακοστιώνη προχθές, 15 μέρες πριν στην εκπομπή Ιστορίες. Εγώ ξέρω τι λέει. Αλλά αυτοί τι παρουσιάζουν ότι λέει. Ο κύριος Μπόργιανς δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι σοβαρός άνθρωπος. Τα ίδια λέει και στην κυρία Ακοστιώνη, τα ίδια λέει και στον κύριο Τσίπρα. Το ζήτημα είναι πώς ο κύριος Τσίπρας επιλέγει μια τέτοια στιγμή για να συνεχίσει αυτή τη λάσπη κατά της προηγουμένης κυβερνήσεως και του Σαμαρά, προφανώς για να συμπληρώσει τους δικούς του, ενώ το χαρτί που μας κατέθεσε χθες στη Βουλή λέει ακριβώς τα ίδια με αυτά που έχει πει σε 5 συνεντεύξεις του Μπόργιανς, ότι δεν υπήρχε λίστα. Επιτίθεται χυδαία στο Μητσοτάκη, γνωρίζοντας από το τηλεφώνημά τους ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να είναι στη Βουλή, γιατί είναι σε επίσημο τραπέζι με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ υποτίθεται ζητά εθνική συνεννόηση, κάνει όλο αυτό το σόου. Θέλει εκλογές, κύριε Γεωργιάδη? Δεν ξέρω. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως, κύριε Πρωτοσάλτε, είναι, και θέλω να το πω ευθέως, δεν ξέρω αν υπάρχει νόημα να προσπαθείς να κάνεις εθνική συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα σε οποιοδήποτε θέμα. Φοβάμαι ότι ο κύριος Τσίπρας, ακόμα και αυτή την ιστάτη στιγμή, όπου η χώρα βρίσκεται σε αυτό το μέγιστο κίνδυνο, δεν έχει ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει τι θα πει να είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Παίζει με κόμμα. Αυτός παίζει με το κόμμα του. Αυτό. Φανταστείτε ότι ο κύριος Βερναρδάκης σηκώθηκε χθες στη Βουλή και λέει, και πού είναι ο κύριος Γεωργιάδης που το πρωί ήταν στα κανάλια αλλά τώρα δεν ήρθε στη Βουλή να μου απαντήσει? Ο κύριος Βερναρδάκης με είδε εμένα χθες το πρωί στα κανάλια, κύριε Πρωτοσάλτε, την έπομουν στο αεροπλάνο και πήγαινα στις Βρυξέλλες. Για να καταλάβετε πόσο ανίκειες, προσωπικές και κάτω από τη ζώνη επιθέσεις κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και θέλω να σας το πω αυτό.
στις χειρότερες στιγμές της Πασοκονεοδημοκρατίας. Δεν είχε τέτοιο πράγμα. Όχι, όχι, δεν είχε, δεν είχε. Εγώ ανακαλώ ότι έχω πει για την Πασοκονεοδημοκρατία. Τέτοια πολιτική αλητεία δεν έχουμε δει, με συγχωρείς, ποτέ. Άλλο. Ή κάτι λαμογές, κάτι αυτά, τα καταλαβαίνω όλα. Τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε. Υπήρχαν πάντα κάποια όρια. Όρια, συμφωνώ. Δεν υπάρχουν όρια. Συμφωνώ. Δεν υπάρχουν όρια. Και στο ξαναλέω, βρισκόμαστε στην ώρα του μεγίστου εθνικού κινδύνου. Νέα Δημοκρατία, όπως είδατε, και ο πρόεδρος της αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για το θέμα το μεταναστευτικό. Και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, κύριε Πρωτοσάλτε, γιατί ανησυχούμε. Δεν είναι κομματικό το θέμα τώρα. Το ζήτημα τώρα δεν είναι ποιος θα ανέβει στην επόμενη δημοσκόπηση, ποιος θα πέσει. Το ζήτημα, κύριε Πρωτοσάλτε, είναι αν θα υπάρχει Ελλάδα όπως την ξέρουμε σε λίγους μήνες. Προσέξτε, δεν λέω σε χρόνια, λέω σε λίγους μήνες. Μακάρι να ήταν και μήνες, κύριε Γεωργιάδη. Νιώθω ότι είναι πολύ πιο. Δηλαδή, 7 πότε συνεδριάζουν, 5 Μαρτίου. 6 Μαρτίου. 6 Μαρτίου. Ωραία. Τι θα πούμε, τι θα πάρουμε εμείς 6 Μαρτίου μετά, με όλες αυτές τις διαθέσεις Αυστριακών και όλων των υπολείπων εκεί. Τι κάνουμε. Δυστυχώς να ξέρετε ότι σε ένα μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης υπεύθυνο είναι. Ξέρετε, δεν λέω ότι φταίει μόνο η Ελλάδα. Προσέξτε, δεν φταίει μόνο η Ελλάδα. Είναι υπερβολική και η Ευρωπαϊκή στο θέμα. Δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό το θέμα. Ασφαλώς ο Τσίπρας έχει ευθύνη γιατί έστειλε τα λάθος μηνύματα, γιατί άνοιξε τα σύνορα, γιατί έβαλε την Ασία. Αν ακούσετε τη συνέντευξη του κυρίου Πανούση στον κύριο Κουβαρά στο Άξον 24, θα διαπιστώσετε σε κάποιο σημείο ο κύριος Πανούσης λέει ότι πήγε στην κυρία Τασία Στοδηλοπούλου όταν έβγαλε εκείνο το χαρτί όπου έλεγε ότι θα δίνει σε όλους εξάμεινο νόμιμη άδεια παραμονή στην Ελλάδα και της είπε ότι θα καταστραφεί η Ελλάδα και θα έρθουν ένα εκατομμύριο. Και αυτή λέει ότι δεν με ενδιαφέρει. Προφανώς για αυτά φταίει η Ελλάδα, αλλά δεν φταίει για όλα η Ελλάδα. Προσέξτε όμως τώρα, στην Ευρώπη αρχίζει ένα μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης να θεωρεί την Ελλάδα την υπεύθυνη για την οικονομική κρίση, ούτε εκεί είναι αποκλειστική ευθύνη της Ελλάδος, και την υπεύθυνη για την προσφυγική κρίση. Δηλαδή ξαφνικά η Ελλάδα γίνεται για ένα τμήμα των Ευρωπαίων αυτή η χώρα που φταίει για τα πάντα. Αυτή την ώρα λοιπόν που δέχεται η χώρα μας αυτή την πίεση, εμείς που εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό, δεν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε για να προασπίσουμε τα εθνικά συμφέροντα? Δεν πρέπει, κύριε Πρωτοσάλτε. Ξέρετε με τη γνώμη για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω όμως, εμένα που έχω αυτή τη γνώμη για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτή την ώρα δεν προέχει πως θα τσακωθούμε το ΣΥΡΙΖΑ, προέχει πως θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Και αυτή την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αυτή τη γραμμή, που είναι εθνικά υπεύθυνη γραμμή, πάει ο Τσίπρας και κάνει αυτό που είδατε χθες στη Βουλή. Πώς να το χαρακτηρίσω? Πώς να το χαρακτηρίσω, κύριε Πρωτοσάλτε? Πείτε μου εσείς ένα χαρακτηρισμό. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Έχω να πω το εξής, ότι έχει μπολιαστεί ένα κομμάτι της κοινής νόμης, τόσο πολύ με όλη εκείνη αυτό που λέμε του ευεργετηθέντος, δηλαδή τι λέμε στον τόπο μας, ότι ποιος είναι ο μεγαλύτερος αχάριστος, μακράν, ποιος είναι ο ευεργετηθής. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν ότι έχει μπολιαστεί ένα κομμάτι της κοινής νόμης που προφανώς ευεργετήθηκε τα 40 χρόνια. Έχει πιστεί τώρα από τους υποτιθέμενους νεοκαθαρούς ότι γιατί πράγματα έκανε η Πασοκονοδημοκρατία. Και τώρα αυτό το κομμάτι της κοινής νόμης δεν θέλει να σας ακούσει, κύριε Γεωργιάδη. Φαντάζομαι ότι είναι άλλο κομμάτι της κοινής νόμης, μεγαλύτερο, δίνει προσοχή στο ότι η χώρα είναι υποκαταστροφή. Μα δεν μπορεί, κύριε Πρεθάκου. Δεν ξέρω. Και, πραγματικά και δεν ξέρω. Να είσαι σήμερα ο πιο φανατικός οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ να είσαι. Εγώ σου λέω ότι ο πιο φανατικός. Δεν μπορεί, κύριε Πρεθάκου, σήμερα να μην καταλαβαίνεις ότι η χώρα πηγαίνει στον κρεμό. Ο συνδυασμός, ξέρετε ότι η αξιολόγηση δεν πάει καθόλου καλά. Δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Παρακαλούν τον Ομπάμα να του στείλει πίσω έχουν καταλάβει ότι το δούνου του δεν θα γυρίσει γιατί θα πάρει τηλέφωνο ο Ομπάμα. Αυτό είναι στο μυαλό των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Το δούνου του θα γυρίσει όταν θα έχει προχωρήσει διαπραγμάτευση με τα τεχνικά κλιμάκια. Έτσι γυρίζει το δούνου του. Καλημέρα σας. Μπορεί να μας πούνε δύο εβδομάδες πόσο έχει προχωρήσει και αν έχει προχωρήσει διαπραγμάτευση. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα. Είμαι στο σημείο. Θα κάνουμε το διάλειμμα για τις διαφημίσεις.